ταλανίστηκα αρκετά με τη δική μου μητέρα. Αλλά σταθήκαμε τυχεροί και με συνεχούς ελέγχους, τους οποίους προλάβαμε να κάνουμε, καταφέραμε ούτως ώστε η μητέρα μου αυτή τη στιγμή να είναι καλά. Ο ποδοσφαιριστής και αρχηγός της ομάδας του ΟΦΗ, Πραξιτέλης Βούρος, μοιράζεται το προσωπικό του παράδειγμα για το πόσο ο καρκίνος του μαστού μπορεί να χτυπήσει την πόρτα κάθε οικογένειας, αλλά πάνω απ' όλα πώς η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να σώσει τη ζωή κάθε ασθενούς. Ακούμε συνέχεια ότι χτυπάει την πόρτα του κάθε σπιτιού, οπότε θεωρώ ότι πρέπει κάθε γυναίκα οφείλει στον εαυτό της πρώτα απ' όλα αλλά και στην οικογένειά της και στα παιδιά της να κάνει έλεγχο ούτως ώστε να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις, τις οποίες μετά αντίκτυπο θα έχουν στην οικογένεια και τα παιδιά της. Περιφέρεια Κρήτης και ΠΑΕΟΦΗ 1925 ενώνουν τις δυνάμεις τους, στέλνοντας το μήνυμα ότι η πρόληψη σώζει ζωές και καμία γυναίκα δεν πρέπει να μελεί το ραντεβού για τη μαστογραφία. Μια συνεργασία με όλους τους φορείς, με τα αθλητικά σωματεία της περιφέρειάς μας, η πρόληψη σώζει ζωές. Άρα προλαμβάνομαι για να μπορούμε να σωθούμε. Καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια. Η πρόληψη σώζει και επειδή ακούμε καθημερινά για αυτή την ασθένεια και γενικά για αυτή την κακή αρρώστια να ακουμπάει σε όλους μας και στα σπίτια μας και στο περιβάλλον μας, καλό είναι να τρέξουμε νωρίς και αυτές οι ενέργειες και η διάρκεια τους, γιατί αυτό είναι το σοβαρό και το σωστό, να υπάρχει ανατακτά διαστήματα, όχι ούτε μια φορά το χρόνο, πιο συχνά θα πρέπει όλες οι κυρίες να έρθουν για να το προλάβουν. Στην ενημερωτική δράση συμμετείχε ο προπονητής της κριτικής ομάδας Βάλντας Νταμπράουσκας, ο οποίος επεσήμανε και την εξαιρετική συμβολή του αθλητισμού στη βελτίωση της ποιότητας ζωής κάθε ανθρώπου. Είναι μια δράση που δεν σταματά σήμερα. Σήμερα μπορεί να έχουμε μαζί μας την κινητή μονάδα, όμως η πρόληψη είναι κάτι που πρέπει να συνεχίζουν οι γυναίκες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. And at the same time, you know, like having this opportunity, I would like, you know, like to call all the women to connect even more with the club and to invite to come to the stadium for the OFI Games and especially for the game next Monday against Olympiacos. Και με την ευκαιρία θέλω να προσκαλέσω όλο τον κόσμο και τις γυναίκες να έρθουν στο γήπεδο, στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Το παρόν έδωσε και η παίκτρια της γυναικείας ομάδας του ΟΦΗ και μέλος της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, Μαρία Πατερνά. Θα πρέπει όλες οι γυναίκες να κάνουμε αυτή την εξέταση και είναι θετικό που υπάρχουν αυτές οι κινήσεις, γιατί ξέρω ότι πολλές γυναίκες μπορεί να φοβούνται το αποτέλεσμα, αλλά καλό θα είναι να το κάνουμε για να το προλάβουμε όσο περισσότερο γίνεται και όσο πιο γρήγορα. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού, πρόληψης και κινητών μονάδων Γιώργος Πιτσούλης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο η κριτική κοινωνία έχει αγκαλιάσει τη λειτουργία της μονάδας, η οποία προσφέρει κάθε χρόνο πολύτιμες υπηρεσίες σε περίπου 4.000 γυναίκες. Να μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα της πρόληψης σε όλες τις γυναίκες του νησιού. Σε αυτό βοηθάνε οι πολιτιστικοί σύλλογοι, τα αθλητικά σωματεία και όπως βλέπετε, ειδικά τώρα, αυτό το μήνα Οκτώβρη, γίνονται πάρα πολλές δράσεις, όπως είναι η σημερινή με την ΠΑΕ ΟΦΗ, μια δράση ιδιαίτερα επικοινωνιακή. Σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να λυθεί και το τελευταίο αγκάθι μετά την προσφυγή της περιφέρειας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να κρατήσει σε εκκίνησία την κινητή μονάδα μαστογράφου έως τις 3 Ιανουαρίου του 2024, μέχρι να εγκριθεί και τυπικά η πρόσληψη του υπευθύνου λειτουργίας της μονάδας.